Η Δέσποινα Πανταζή, σκηνοθέτης, συγγραφέας από τις πρωτοπόρους στη δημιουργία ντοκιμαντέρ στα πρώτα βήματα της R3, είναι μαζί μας και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος έτσι που την υποδέχομαι, ούτως ή άλλως για την προσφορά της μέχρι τώρα, αλλά και για το καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο τι είναι? Είναι μια άγνωστη συναρπαστική ιστορία που μας πάει 100 χρόνια πίσω στο όμορφο νησί της Θάσου, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί όπου βρέθηκαν τα συντρίμμια ενός αεροπλάνου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και από εκεί είναι η άκρη του νήματος και εδώ είναι η Δέσποινα Πανταζή να μας τα πει. Καλησπέρα. Καταρχήν είναι χαρά δικιά μου γιατί βρίσκομαι στο σπίτι μου, έτσι. Η R3 είναι το σπίτι μου. Από εδώ ξεκινήσαμε. Αυτή είναι πραγματικά πού το μια... βρήκατε αυτή την ιστορία? Πολύ μια κρυμμένη ιστορία η οποία πάει 100 χρόνια πίσω. Πολύ γοητευτική υπόθεση, Κώστα. Είναι... Όλο ξεκίνησε από μια δικιά μου περιέργεια, γιατί υπήρχε ένα μνημείο στον Πρίνο, ένα παλιό μνημείο του 57, όπου είχε γύρω στους 12 πεσόντες αεροπόρους και βεβαίως, εάν οποιοδήποτε το δει έτσι, πεσόντες αεροπόροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο... Τι είναι αυτό? Ναι. Και γιατί πώς θάσω? Προέκυψε? Και αρχίζει λοιπόν να αναρωτιέται κανείς και αρχίζει να ψάχνει και μέσα από αυτή την έρευνα ευτυχώς δημιουργήθηκε και μία καταπληκτική ομάδα ανθρώπων που μέχρι τότε κατά μόνας προσπαθούσαν να το ερευνήσουν και όλη αυτή η προσπάθεια έγινε μία συλλογική, ας το πούμε, έρευνα και το ένα έφερνε το άλλο. Αρχίσαμε να παίρνουμε συνεντεύξεις από τους κατοίκους κτλ. Ξέραμε ότι μάθαμε τελικά ότι υπήρχε ένα αεροδρόμιο που και λόγω της θέσης του νησιού της συγκλονιστικής, γιατί έχει Δαρδανέλια από τη μια μεριά και οι δυνάμεις της Αντάντα, έτσι πως και οι δυνάμεις του άξονα, Μένα, Γερμανό, Βουλγαρία, έτσι, Άγγλους, Γάλλους, Αμερικάνους. Ακριβώς. Οπότε οι Γερμανοί είχαν Τούρκους, Βουλγάρους έτσι στην περιοχή. Έτσι. Η Θάσος ήταν το επιλεγμένο νησί όπου θα μπορούσαν να στήσουν αυτό το αεροδρόμιο. Στρατηγικά μπορώ... ο Τσόρτσιλ το επέλεξε αυτό. Με τους επιτελείς του είπε: εδώ θα βάλουμε αεροδρόμιο. Γιατί όμως? Ναι. Για ποιο λόγο η Θάσος είχε στρατηγική σημασία στον Πρώτο Παγκόσμιο? Γιατί αφενός μεν μπορούσε να πετάει προς Δαρδανέλια, να έχει σχέση με τα Δαρδανέλια, όπου ήταν οι Τούρκοι και οι Γερμανοί βεβαίως, οι δυνάμεις του άξονα, και παράλληλα στην μεριά, ας πούμε, της Καβάλας και Δράμας, όπου ήταν Γερμανοί και Βουλγαροί. Και γινόταν οι εξορμήσεις των αεροπλάνων και έγανε τα Σπαρτά για να μην έχουν τρόπο να επιβιώσουν κτλ. Και από την άλλη είχαν τη συνθήκη μετά την κατάσταση Γκέμπεν και Μπρεσλάου με τα γερμανικά. Οπότε η θέση της Θάσου, ας πούμε, είναι θέσης κλειδί. Δημιουργήθηκε ένα τρομερό αεροδρόμιο, το οποίο μπορούσε και στην αρχή βολιδοσκοπούσε κινήσεις και αργότερα μπήκε κανονικά μέσα στην πολεμική, ας το πούμε. Το συγκλονιστικό ήταν ότι από τους 20 εν συνόλο αεροπόρους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι 14 ήταν το αεροδρομίο της Θάσου. Δηλαδή ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός που καταδείκνυε ότι υπήρχε, από εκεί ξεκινούσε στην πραγματικότητα η πολεμική αεροπορία, στο πούμε, της Ελλάδας. Αυτό ήταν η αρχή. Το ένα έφερε τ' άλλο. Μαρτυρίες, θρύλοι. Βλέπουμε τώρα πίσω τον Ψαρά που λέει ότι όταν κάνω παραγάδι ή ρίχνω παραγάδια ή βλέπω με το πυροφάνι, βλέπω στο βυθό υπολείμματα από φτερό. Από τα συντρίμμια. Ναι, από τα συντρίμμια. Πώς συνετρίβει το αεροπλάνο, πού φτάσατε στην έρευνά σας εννοώ? Κάποιοι λέγανε εκεί πάνω βγαίνει το φάντασμα του αεροπόρου. Δηλαδή θρύλη και μύθη. Η λαϊκή φαντασία. Η λαϊκή φαντασία. Να πούμε ότι είναι ένα περιστατικό 100 ετών, έτσι. Ναι, ναι. Βέβαια. Περνάει στο επίπεδο του θρύλου, ας πούμε. Κάποιος όμως μου είπε ότι όχι, δεν είναι εδώ έτσι. Εδώ τι βλέπουμε, Δέσποινα? Εδώ είναι η βάση από το... στο κόκπιτ μέσα, η βάση του καθίσματος. Και έχουμε τέτοια στοιχεία από εδώ τα... Εδώ είναι ο γύρος που έκανε στις εφημερίδες, στους δικτυακούς τόπους, ναι, στη Βρετανία, ναι, κυρίως, έτσι, στη αλλά Βρετανία και άλλου. Στη Βρετανία κυρίως, γιατί ειδικά από το μέρος της ουράς... Συγκινήθηκαν και το έψαξαν, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως.
ειδικά από το μέρος, σώζονται όλα τα μεταλλικά του στοιχεία, πράγμα απίθανο για 100 χρόνια. Ας σκεφτούμε ότι τα αεροπλάνα τότε ήταν σαν παιδικά παιχνίδια, από ξύλο και πανί, έτσι. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση, έκανε το γύρο του κόσμου. Ενδιαφέρθηκε η Αγγλία, στο Πολεμικό Μουσείο της Αγγλίας ίσως δεν έχουν τόσα ευρήματα από ένα shop with camel όσα έχουμε εμείς. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μόνο η αρχή για τη διερεύνηση αυτής της τόσο γοητευτικής ιστορίας. Να το ανακοινώσουμε λοιπόν ότι αυτό ετοιμάζεται με την φροντίδα σου και την αισθητική σου, έτσι νοικοκυρεμένα, και θα το προβάλλουμε έτσι τον επόμενο μήνα. Βεβαίως. Έτοιμο. Βεβαίως. Να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία εδώ. Καλή συνέχεια και στην έρευνα και στη σκηνοθεσία. Φίλες και φίλοι, θα δούμε ένα απόσπασμα, ένα πρωτόλιο έστω, απόσπασμα μιας πολύ σημαντικής δουλειάς στο ντοκιμαντέρ της Δέσποινας Πανταζή, μια άγνωστη συναρπαστική ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τη Θάσο. Μια βίδα μόνο να βρούμε από αεροπλάνο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φαίνει πολύ σπουδαίο έβριμα, μου είχε πει ο Παντελής Βατάκης, ο Ίκαρος. Και βρήκαμε. Όχι μόνο μια βίδα, αλλά όλο το μηχανικό εξοπλισμό ενός shop with camel. Μόνο που τότε δεν το ξέραμε. Φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για τα χρόνια που έχουν περάσει από πάνω του. Όπως βλέπουμε, αυτό ακόμα κινείται. Και ελπίζουμε ψάχνοντας να βρούμε και άλλα στοιχεία κάτω από τα χόρτα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να ταυτοποιήσουμε το ποιος ακριβώς τύπος αεροπλάνου ήταν. Ήταν πράγματι σπουδαία τα ευρήματα, αν σκεφτούμε ότι τα αεροπλάνα της εποχής ήταν κατασκευασμένα από ξύλο και πανί. Περισσότερο έμοιαζαν με παιχνίδια και λιγότερο με πολεμικές μηχανές. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα άρχισαν από εδώ, από το νησί των χαμένων αρχαιολογικών θησαυρών, τη Θάσο. Και συγκεκριμένα από αυτό το μνημείο που στήθηκε το 1957 προς τιμήν των πεσόντων αεροπόρων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μα πώς ήταν δυνατόν να υπήρχαν τόσοι πεσόντες αεροπόροι στον Πρίνο, όταν σε όλη την Ελλάδα ήταν 20 όλοι κι όλοι? Η αναζήτηση με οδήγησε σε ανθρώπους που γνώριζαν τα κομμάτια αυτής της ιστορίας και συγκροτήσαμε ερευνητική ομάδα. Ο Πάνος Γεωργιάδης, παλέμαχος αεροπόρος των πολεμικών αεροσκαφών, με πληθώρα καταδιοκτικών πτήσεων στο ενεργητικό του. Ο Πασχάλης Παλαβούζης, καθηγητής πληροφορικής και σπουδαίος ερευνητής της πολεμικής αεροπορίας από την ίδρυσή της. Ο Κωνσταντίνος Λαγός, ιστορικός της σχολής Ικάρων και ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον τάφο του αεροπόρου Σπυρίδωνα Χάμπα 100 χρόνια μετά, εκεί, στα Δαρδανέλια. Ο Θάσιος ερασιτέχνης πιλότος Γιάννης Δούκας, που γνώριζε το χώρο του αεροδρομίου, και τέλος ο Παντελής Βατάκης, ο Ίκαρος. Εδώ λοιπόν στη Θάσο, και συγκεκριμένα στα Βάλτα του Πρίνου, υπήρχε ένα από τα πρώτα και πιο σημαντικά πολεμικά αεροδρόμια της Ελλάδας. Ήταν τότε που το αεροπλάνο λεγόταν πετοκίνητη μηχανή και δεν υπήρχε καν η αεροπορία ως σώμα. Έτσι, η αεροπορική δύναμη ήταν εγκολπωμένη στο ναυτικό. Από αυτό λοιπόν το σημείο της Θάσου, οι δυνάμεις της Αντάντ, Έλληνες, Άγγλοι, Γάλλοι, Καναδοί, Αυστραλοί κλπ, μάχονταν τις δυνάμεις του άξονα, δηλαδή Γερμανούς, Βούλγαρους, Τούρκους. Παιδιά 18 και 20 χρονών έπεσαν εδώ, στα χώματα και στις θάλασσες της Θάσου. Ήρωες που κινδύνευαν να χαθούν στη λήφθη. Το μόνο στοιχείο που πιστοποιούσε την ύπαρξή τους, αυτό το παλιό μνημείο του 57, που κατέρεε σιγά σιγά. Η ερευνητική ομάδα έπρεπε να βιαστεί, να συλλέξει στοιχεία και ό,τι υπήρχε από τη συλλογική μνήμη των κατοίκων, να ξεχωρίσει τους θρύλους από τα γεγονότα. «Στα δίχτυα τους τα καΐκια έπιαναν το ναυάγιο του αεροπλάνου έξω από τον Πρίνο», μου είπε ο Γιάννης ο Ψαράς. «Στον αισμάτι στην Καλλιράχη βγαίνει το φάντασμα του αεροπόρου,
κάποιος άλλος γέροντας. Δεν υπάρχει φάντασμα, αλλά υπάρχει το αεροπλάνο του, εκεί στα απόκρημνα, στη θέση Μπογιά, μου είπε ο καλλιραχιώτης Κώστας Μακαρίου. Μικρός έπαιζα στο πιλωτήριό του. Δώσαμε βάση στα λόγια του και ξεκινήσαμε. Πρωί-πρωί με τα χαράματα, στο δύσβατο γνώ και ψάχναμε, ψάχναμε. Ο λαγός με το βατάκι ήταν αυτοί που είδαν το πρώτο έβριμα και ακολούθησε πληθώρα άλλων. Αλλά αυτό ήταν το αντικείμενο που έκανε το γύρο του κόσμου μέσω των εφημερίδων και των περιοδικών και δημιούργησε ατέλειωτες συζητήσεις στο διαδίκτυο. Και ξέρετε γιατί? Διότι αυτό είναι το μοναδικό αεροπλάνο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε μετά από 100 χρόνια στον τόπο που έπεσε. Και είναι εδώ, στην Ελλάδα, στον πρίνο της Θάσου, γεγονός που το καθιστά μοναδικό και παγκοσμίως. Και αυτό δεν είναι παρά η αρχή για το ξετύλιγμα αυτής της ιστορίας.